Έπεσαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπογραφές για το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, που αφορά την από κοινού υποψηφιότητα διεκδίκησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλου το 2030. Αρχικά είχε προηγηθεί συνάντηση εργασίας του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργου Βασιλιάδη με τους ομόλογους του στη Σερβία Βάγια Ουντούβεσιτς, της Βουλγαρίας Κράσεν Κράλεφ και της Ρουμανίας Μπόγκταν Ματέι, παρουσία εκπροσώπων των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών των τεσσάρων χωρών. Υπογράψαμε σήμερα μαζί με τους ομολόγους μου της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας, παρουσία των Προέδρων των Ομοσπονδιών μας, των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών μας, το Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2028 και του Παγκόσμιου Αθλήματος Κυπέλου του 2030. Ξεκινάμε μια κοινή πορεία με αισιοδοξία, με χαμόγελα, με σοβαρότητα, με επίγνωση της πραγματικότητας και με βασικό γνώμονα τις καλύτερες μέρες για αυτήν εδώ την περιοχή, για αυτούς εδώ τους λαούς, σε μια ταλαιπωρημένη περιοχή του κόσμου που συνήθως απασχολεί την Ιφίλιο με αρνητικές ειδήσεις. Εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, να απασχολούμε πλέον τον κόσμο θετικά, να δείξουμε ότι έχουμε αλλάξει, να δείξουμε ότι πρωτοπορούμε, μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί και το ότι υπογράφεται το μνημόνιο αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη δείχνει και την πολιτική μας θέση για την επόμενη μέρα με ανοιχτά Βαλκάνια και με την Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο όλων των εξελίξεων. Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος, που έκανε λόγο για ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Είναι προφανές ότι όταν μιλάει κανείς για ποδόσφαιρο, επιβάλλεται να είναι και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και ορθώς έπραξε η κάθε πολιτική ηγεσία της κάθε χώρας. Είναι, όπως είπε και ο Υπουργός, μια μεγάλη μέρα σήμερα. Εμείς ως ποδόσφαιρο πιστεύουμε ακράδαντο ότι αυτή όλη η προσπάθεια μπορεί να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Είτε πάρουμε τη μία διοργάνωση, είτε την άλλη διοργάνωση, το ζητούμενο είναι αυτό που πρέπει να πετύχει. Και δεν είναι μόνο το ζήτημα ποδοσφαιρικό. Έχω την άποψη ότι οι θετικές ενέργειες που θα προκύψουν από όλο αυτό το εγχείρημα θα καταδείξουν ότι τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή η οποία μπορεί και επιβάλλεται να αναδείξει πρώτα την περιοχή της και δεύτερον να καταδείξει ότι μπορεί να προχωρήσει σε μεγάλα έργα και σε μεγάλες διοργανώσεις. Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων χωρών συμφώνησαν ότι το μνημόνιο σηματοδοτεί μια ιστορική μέρα για τους λαούς και ανοίγει μια νέα σελίδα για την περιοχή με ανοιχτά Βαλκάνια.